Τα πολλά άλλο καινούργια χαρτονομίσματα που τραβάμε τελευταία από τα ATM προέρχονται από τα αποθεματικά τη Τράπεζα τη Ελλάδο λόγω αυξημένη ζήτηση. Αν τελειώσουν ξαφνικά τα μετρητά, θα μα δώσει και άλλα ο όπως όπω το 2012. Όπω αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρώτοθεμα.gr, σε καθεστώ εύθραυστης ισορροπία και καθημερινών διαχειριστικών προσπαθειών, δημόσιο, τράπεζε και πραγματική οικονομία δίνουν τη μάχη τη ρευστότητα για να αποφύγει χώρα τα χειρότερα. Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα τη Ελλάδο και Τραπεζίτε είναι σε κατάσταση συναγερμού, καθώ υπό τι προποθέσει ότι δεν θα καταρρεύσουν τα έσοδα και δεν θα δημιουργηθούν ακραίε πολιτικέ εντάσει οριακά, διασφαλίζεται η ρευστότητα για να διατηρηθεί η ζωντανή η οικονομία μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Το επόμενο δύσκολο τεστ για το σύστημα είναι προγραμματισμένο τι επόμενε ημέρε. Συγκεκριμένα το δημόσιο έχει την επιλογή να διαθέσει έντοκα σε 10 ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν ταμιακά διαθέσιμα. Φόροι υποχρεώσει του κόσμου αλλά και αναλήψει ρευστού λόγω τη πολιτική αβεβαιότητας στραγγίζουν τι τράπεζε. Συγκεκριμένα έφυγαν από τα ΚΙΣΕ πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το Δεκέμβριο. Το Φεβρουάριο τώρα, εφόσον δεν οξυθεί το πολιτικό κλίμα και δεν είμαστε σε κατάσταση πολιορκίας από τους δανειστές, το δημόσιο καλύπτει οριακά τις ανάγκες του. Αντίθετα, ο Μάρτιος ξεκινάει για το δημόσιο με αρνητικές ταμιακές ροές 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, αρχές Μαρτίου, λύγει και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των Αλληλικών Τραπεζών με βάση τα ομόλογα του λεγόμενου δεύτερου πυλώνα από το πρόγραμμα Αλογοσκούφη. Πρόκειται για ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου αξία περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν ενεχειριάσει τράπεζε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αντλούν ρευστότητα. Έτσι, η Ελλάδα το Μάρτιο θα είναι απολύτω εξαρτημένη από την επίτευξη νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα παρατείνει τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Μια συμφωνία που πιθανόν μπορεί να συναυθεί με πολιτικά κριτήρια προκειμένου να μην ξεσπάσει πρωτοφανή κρίση.